Αξίζει πραγματικά η σημερινή συζήτηση, αξίζει να ξενυχτήσουμε θα έλεγα, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει να κάνει με την ιστορία μας, έχει να κάνει με την τιμή αυτού του λαού. Περάσαν περίπου 75 χρόνια από τότε, περίπου, που στις αρχές του Απρίλη, στις 6 Απριλίου, η χιτλερική μπότα πάτησε στην πατρίδα μας. Βαθύ σκοτάδι κάλυψε τη χώρα μας, με τεκτονική μεθοδικότητα το κατοχικό καθεστώς και οι ντόπιοι συνεργάτες του απομίζησαν οτιδήποτε. Κάθε πλουτοπαραγωγική πηγή, κάθε πόρο αυτής της ελληνικής γης. Η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο είχε τεράστιες και ολέθριες οικονομικές συνέπειες. Η χώρα μας, εκτός από τις υποχρεώσεις που είχε για την πληρωμή των στρατευμάτων κατοχής, ήταν υποχρεωμένη να στέλνει τα προϊόντα της υπό μορφή αναγκαστικού δανεισμού στις χώρες των κατακτητών. Επικολούθησε έκδοση τεράστιων ποσοτήτων χαρτονομισμάτων, με καλπάζοντα υπερπληθωρισμό. Συγγνώμη. Το δε νόμισμα είχε χάσει εντελώς την αξία του, ακόμα και σε διάστημα ωρών, λόγω κυρίως της αύξησης των τιμών και των τροφίμων. Συναλλαγές εγίνονται και με βάση τη λίρα και με βάση το λάδι, παραδείγματος χάρη. Από επίσημες πηγές υπολογίζεται ότι ανυπάγησαν από τους κατακτητές την κατοχική περίοδο 16 εκατομμύρια χρυσές λίρες, τα μισά σε χρήμα και τα άλλα μισά σε είδη. Η ελληνική οικονομία υπέστη ζημιά περί 425 εκατομμύρια χρυσές λίρες. Δεν μπορούμε να μην πούμε ότι ο ελληνικός λαός αναγκάστηκε να δεχτεί τις συναλλαγές του, να δεχτεί στις συναλλαγές του το ψεύτικο μάρκο της κατοχής μιας πλαστής γερμανικής τράπεζας, με το οποίο τους μήνες Απρίλη μέχρι Αύγουστο του 1941 τα γερμανικά στρατεύματα λίστευαν τα αγαθά του. Αλλά πέρα από αυτό το απατηλό σύστημα αρπαγής ιδιωτικών αγαθών, το ελληνικό δημόσιο υποχρεώθηκε να αγοράσει τα πλαστά αυτά χαρτονομίσματα για να αποσυρθούν αργότερα από την κυκλοφορία. Με το πλαστό χαρτονόμισμα έκλεψαν τους Έλληνες μια φορά και τους έκλεψαν κι άλλη μια φορά μέσω του ελληνικού δημοσίου, υποχρεώνοντάς το να τα αγοράσει. Όλα αυτά βέβαια προσομοιάζουν με ληστρικά πρότυπα αποικιοκρατίας. Ο καθηγητής Μπαρούνης στη διασυμμαχική διάσκεψη του Παρισιού το Δεκέμβρη του 1945 ανέφερε: «Το 25% των κατοικιών στην Ελλάδα καταστράφηκαν, περίπου το 70% των λιμενικών έργων, το 75% του εμπορικού στόλου, καταστράφηκε επίσης σιδηροδρομικό δίκτυο». Εδώ όμως δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι μετά τον πόλεμο το 1946 υπάρχει μία έκθεση στο Υπουργείο Δημόσιων Έργων που αναφέρει αναλυτικά όλες τις συνέπειες της γερμανικής κατοχής. Και αυτή είναι η γνωστή έκθεση υπό τον καθηγητή Δοξιάδη. Καμιά κυβέρνηση όμως μετά τον πόλεμο δεν διεκδίκησε ουσιαστικά και αποφασιστικά. Υπήρχε ολιγορία και ανευθυνότητα. Ο καθηγητής Αγγελόπουλος το 1962 σε μία συνέντευξή του στο Βήμα αναφέρει: «Ικανοποιούμε πλήρως τις αξιώσεις όλων των άλλων, αλλά παραμελούμε τις δικές μας διεκδικήσεις». Πόσο επίκαιρο είναι αυτό σήμερα? Περάσαν περίπου 50 χρόνια από τότε. Το 1996 έχουμε το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδικήσεων Αποζημιώσεων. Στην αρχή μπορεί να θεωρήθηκαν γραφικοί αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν. Στην πορεία όμως πραγματικά δικαιώθηκαν. Επανήλθε το θέμα στη δημοσιότητα και αυτό είναι ένα κυρίαρχο και σημαντικό όπλο το οποίο έχουμε. Η κυβέρνηση όμως Σαμαρά δεν είχε αυτό το σθένος να αναλάβει την ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία. Περιορίστηκε σε άσφαιρες πρωτοβουλίες, αλλά ποτέ δεν έθεσε το θέμα επίσημα και απέναντι στη Γερμανία. Τώρα όμως έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, με τα στοιχεία και τις τεκμηριώσεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα, από πανεπιστήμια, φορείς, από την ίδια την Επιτροπή της Βουλής και την Επιτροπή Διεκδικήσεων, υπάρχει η βούληση για αποτελεσματική διεκδίκηση των οφειλών που καμία άλλη κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έκανε. Αντίθετα, η στάση αδιαλαξίας της κάθε γερμανικής κυβέρνησης, εκτός από την παραβίαση διεθνών συνθήκων, συνιστά και
μία υβριστική συμπεριφορά, καθώς δεν αναγνωρίζει τη συνεισφορά της Ελλάδας στην απελευθέρωση της ίδιας της Γερμανίας από τον ναζιστικό ζυγό, αλλά και δεν συνάδει και με την επιείκεια που έδειξε η Ελλάδα το 1953 στη συνθήκη του Λονδίνου να αναστηλώσει την οικονομία της Γερμανίας. Το μήνυμα το οποίο πρέπει να εκπέμψει το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι το μήνυμα που χρόνια το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδικήσεων Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα λέει. Ο αγώνας είναι αγώνας διεκδίκησης, δεν είναι αγώνας εκδίκησης και απαίτηση για την απόδοση δικαιοσύνης και αποτελεί προϋπόθεση συμφιλίωση των δύο λαών. Δεν έχουμε τίποτα με τον λαό το γερμανικό, που μεγάλο κομμάτι του αναγνωρίζει και στηρίζει την προσπάθεια. Θα ήθελα εδώ όμως να αναφέρω και κάτι άλλο. Επερώτηση η οποία κατατέθηκε από την Die Linke, το κόμμα της αριστεράς, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, το οποίο ρωτά, ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύσεις για επανορθώσεις για το κατοχικό δάνειο? Η απάντηση της Γερμανικής Βουλής ήταν κανένα σχετικό αίτημα από τότε. Αυτή ήταν η απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης μάλλον. Απάντηση που αφήνει εκτεθειμένη την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ειδικά μάλιστα τη στιγμή που η επερώτηση της Die Linke είχε σαν αφετηρία γνωμοδότηση επιστημονικής υπηρεσίας Γερμανικής Βουλής, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα ποτέ μπορεί, μάλλον με ίσες πιθανότητες επιτυχίας κατά το διεθνές δίκαιο, να προβάλλει τη δική της άποψη έναντι της κατηγορηματικής άρνησης του Βερολίνου να αναθεωρήσει τη στάση του. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι και ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας κ. Παπούλιας, σε μια συνάντηση που είχε πρόσφατα με τον Γερμανό πρόεδρο, έβαλε το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Προειδοποίησε τη Γερμανία πως εάν συνεχίσει αυτή την τακτική να μην αναγνωρίζει την ύπαρξη θέματος, η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να καταφύγει σε διεθνή διαιτησία, κάτι που σημαίνει ουσιαστικά Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Σήμερα η κυβέρνησή μας ανοίγει δυνατότητες για την πραγματοποίηση διεθνούς διάσκεψης για τις γερμανικές οφειλές και τελική δικαίωση της Ελλάδας. Αυτό είναι χρέος μας όχι μόνο απέναντι στους αγώνες, στους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, όσοι έχουν μείνει τέλος πάντων, είναι χρέος μας απέναντι στην ιστορία και το πιο σημαντικό είναι χρέος μας απέναντι στη νέα γενιά. Ευχαριστώ και συγγνώμη για το ένα λεπτό.